Καλή μας φίλη, καλά μας παιδιά. Πρώτο μάθημα μαθηματικά σχήματα και πρώτο πασχολία. Φυσική αριθμή. Διάταξη στο κοινοποίηση. Η ιστορία του μαθήματος είναι να αναγνωρίζουμε την αξία θέση ψηφίου φυσικών αριθμών πάνω στο δεκαδικό σύστημα, να συγκρίνουμε και να διατάσσουμε αριθμούς φυσικούς κατά αύξουσα αριθμού σε σειρά και να στρογγυλοποιούμε. Πάμε όμως να γνωρίσουμε τα νούμερα μας. Παιδιά, η φυσική αριθμή είναι η αριθμή της φύσης. Τι λέμε, 0 πρόβατα, 1 κατσίκι, 2 βουνά, 3 δέντρα. Δεν λέμε 3,5 δέντρα. Λοιπόν, από το 0 και πάνω θετική ακέραιοι λέγονται φυσικοί και δεν έχουν παιδιά τελειωμό. Τώρα, αυτούς παιδιά τους διακρίνουμε σε περιττούς, μονούς δηλαδή και ζυγούς. Οι ζυγοί παιδιά ποιοι είναι. Ουσιαστικά, οι ζυγοί αριθμοί είναι παιδιά οι αριθμοί της προπαίδειας του 2. Δηλαδή, τα πονταπλάσια του 2 είναι το 2, 2 φορές το 2 κάνει 4, 3 φορές το 2 6, 4 φορές το 2 8, το 10. Παιδιά, είναι τα αποτελέσματα της προπαίδειας του 2. Αυτοί οι αριθμοί, παιδιά, λέγονται ζυγοί. Και όπως βλέπετε, όλοι οι ζυγοί αριθμοί, παιδιά, τελειώνουν ή σε 2, ή σε 4, ή σε 6, ή σε 8, ή σε 0. Έτσι λοιπόν, καλή μας φίλη, κοντολογής, κοντολογής, εάν αυτά τα παρατηρήσουμε, έχουμε τελικά τι, για να δούμε. Τα απολαμβάνουμε στον πίνακα του δεκάδου. Βλέπετε ότι οι πράσινες στήλες, το είπαμε πράσινο, οι πράσινες στήλες είναι οι ζυγοί αριθμοί. Έτσι, αυτοί που λέγονται σε 2, σε 4, σε 6, έτσι, να. Αυτές, παιδιά, οι στήλες εδώ είναι οι στήλες των ζυγών. Λίγουν σε 8, λίγουν σε 0. Όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί, παιδιά, είναι η μονή, η περιττή. Και όπως παρατηρούμε, οι μονή αριθμοί ή θα λήγουν σε 1, ή θα λήγουν σε 3, ή θα λήγουν σε 5, εντάξει, ή θα λήγουν σε 7, το βλέπουμε, ή θα λήγουν σε 9. Αυτή, παιδιά, είναι εδώ πέρα η διάταξη των αριθμών σε μονούς και ζυγούς, τόσο όμορφα, τόσο απλά, πάνω στον πίνακα του δεκάδου. Εδώ, παιδιά, κάθε φυσικό αριθμό μπορούμε να το ονομάσουμε ανάλογα με το αν έχει 2 ψηφία, είναι διψήφιο, αν έχει 3 ψηφία, είναι ψήφιο ή αν είναι πενταψήφιο. Έτσι, λοιπόν, του δίνουμε ένα ονοματάκι, ανάλογα με την αξία θέση που έχουν τα ψηφία. Εντάξει. Έτσι, λοιπόν, παιδιά, τι. Παράδειγμα. Αν στο 1 βάλει δίπλα το 0, δεκαπλασιάζει τη μονάδα, είναι το 10. Αν στο 1 βάλει 2 θέσει από τα δεξιά, δηλαδή 0 στι μονάδε, 0 στι δεκάδε, το 1 αποκτά την αξία της εκατοντάδας, εκατονταπλάσια αξία απέκτησε η μονάδα. Ενώ βάλεις 3 μηδενικά, η μονάδα χιλιαπλασιάζεται, η μονάδα γίνεται χιλιάδα. Εντάξει. Γι' αυτό παιδιά και το σύστημα λέγεται δεκαδικό. Γιατί η κάθε θέση προς τα αριστερά έχει δεκαπλάσια αξία από τη μικρότερη της. Έτσι λοιπόν, για δείτε ένα παραδειγματάκι. 5, 7, 9. Τι έχουμε. 5 εκατοντάδες. Δηλαδή 5 φορές το 100, 500 δηλαδή, 7 δεκάδες, δηλαδή 7 φορές το 10, κάνει 70, και 9 μονάδες, 9 φορές το 1, δηλαδή το 9. Άρα είναι το 500, 5 εκατοντάδες, 500, 70, 7 δεκάδες, 9 μονάδες, 579. Αντίστοιχα, 7 είναι 7 φορές το 1.700, 3 είναι 3 εκατοντάδες, 300 δηλαδή 3 φορές το 100, οι 8 δεκάδες το 80 και 5 μονάδες. Έτσι λοιπόν, παιδιά, μπορούμε με βάση το δεκαδικό σύστημα να ονομάσουμε οποιονδήποτε αριθμό. Έτσι, δομώντας το σε μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες. Λοιπόν, παιδιά, απολαμβάνουμε στοχευμένα τη θεωρία πάνω στο PDF που βλέπετε στο course με τη βίντεο διδασκαλία. Σωστά. Και να πούμε εδώ κάτι πολύ χρήσιμο, παιδιά, ότι οι τελείες που βλέπετε να βάζουμε στους φυσικούς αριθμούς είναι διότι είναι οι τελείες που χωρίζουν την οικογένεια. Εδώ είναι η οικογένεια των μονάδων. Σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες. Η άλλη οικογένεια είναι η οικογένεια των χιλιάδων. Μονάδες χιλιάδων, δεκάδες χιλιάδων, εκατοντάδες χιλιάδων. Και η άλλη οικογένεια των εκατομμυρίων. Μονάδες εκατομμυρίων, δεκάδες εκατομμυρίων κτλ. Εντάξει. Αν είχαμε και άλλη τελεία, θα περνάμε και στην επόμενη οικογένεια των δισεκατομμυρίων. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τους είδαμε στους αριθμούς, τους γνωρίσαμε. Τώρα, ένα άλλο πολύ σημαντικό ερώτημα, παιδιά, είναι πώς τους συγκρίνουμε. Να καταλάβω ποιος είναι μικρός και ποιος είναι μεγάλος.
Ναι, με για παράδειγμα, ότι έχουμε το 9 και το 12. Δηλαδή, το ματάκι, το οποίο το συμβολίζουμε έτσι, κοιτάζει πάντα προς το μεγαλύτερο. Εντάξει, δηλαδή, αν το ματάκι είναι έτσι, το ματάκι, κοιτάζει το μεγαλύτερο που είναι το 12. Ή πεις λοιπόν 12 μεγαλύτερο του 9, ή το πεις έτσι 12 μεγαλύτερο του 9, είναι το ίδιο. Πάντα το ματάκι κοιτάζει στο μεγαλύτερο αριθμό. Τόσο απλά και τόσο όμορφο. Εντάξει. Και φυσικά αυτό, παιδάκια, μπορείτε να το δείτε και πάνω στον πίνακα το δεκάδι. Εντάξει. Δηλαδή, αν πάρω δύο αριθμούς, το 15 και το 11, εντάξει, το νουμεράκι που είναι πιο δεξιά πάνω στην εκάστοτε δεκάδα, αυτό είναι το μεγαλύτερο. Δηλαδή, το 15 είναι πιο δεξιά από το 11. Εντάξει. Το 15, λοιπόν, θα πούμε ότι είναι μεγαλύτερο από το 11. Ή άμα πάρω το 38 και το 32. Το 38 είναι μεγαλύτερο, βλέπετε το ματάκι που κοιτάζει από το 32. Και πώς να το γράψει έτσι, το 38 είναι μεγαλύτερο το ματάκι μας, έτσι, από το 32. Απλά και όμως. Συγκρίνουμε τους αριθμούς. Φυσικά, εδώ παιδιά να πούμε το εξής, ότι αν έχεις αριθμούς όπου, τι συμβαίνει, έχουν ίσο πλήθος ψηφίων, δηλαδή στο 33 και το 51 έχουν και οι δύο διψήφοι. Τότε τι σημαίνει. Αυτό παιδιά μπορεί να το δείτε και απλοϊκά, ότι αυτός ο αριθμός έχει τρεις δεκάδες. Αυτός ο αριθμός έχει πέντε δεκάδες. Δηλαδή ξεκινάς να συγκρίνεις με το ψηφίο που είναι το πιο ισχυρό. Οι δεκάδες. Αυτός που έχει περισσότερες δεκάδες δεν είναι πιο μεγαλύτερος. Εντάξει. Ή πάρα το 105 και το 167. Αν πας να συγκρίνεις τα ισχυρότερα ψηφία, τις εκατοντάδες, παρατηρείς ότι στις εκατοντάδες έχουμε ισοπαλία. Μία από εδώ, μία από εδώ. Άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Άρα θα κατέβουμε στη χαμηλότερη αξία, θα πάμε πιο δεξιά, θα πάμε στο ψηφίο των δεκάδων. Εδώ είναι 0 δεκάδες, εδώ είναι 6 δεκάδες. Α, εδώ έχω παραπάνω δεκάδες. Άρα το 167 είναι μεγαλύτερο. Βλέπεις. Εντάξει. Ξεκινάω να συγκρίνω παιδιά και παρατηρώ και συνέχεια προχωράω και στα πιο δεξιά. Τώρα, αν οι αριθμοί παιδιά έχουν διαφορετικό πλήθος ψηφίων, δηλαδή ο ένας έχει τρία ψηφία και ο άλλος έχει δύο, μεγαλύτερος είναι αυτός παιδιά που έχει τα περισσότερα ψηφία. Δηλαδή ο τριψήφιος, γιατί πάει σε αξία εκατοντάδων, είναι πιο ισχυρό από το διψήφιο που ο καημένος πήγε μόνο μέχρι την αξία των δεκάδων. Εντάξει. Αυτό που έχει τα περισσότερα ψηφία, αυτό είναι ο μεγαλύτερο. Λοιπόν, απολαύστε τα αυτά, παιδάκια, αναλυτικά πάνω στο site και στο κόσμο με την αναλυτική διδασκαλία σε βίντεο, ήρεμα και στοχευμένα. Και φυσικά εδώ έχουμε παιδιά και τη στρογγυλοποίηση. Είναι αυτό που λέμε ότι στρογγυλεύουμε έναν αριθμό για να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μα, τι συναλλαγέ μα, τα ψώνια μα κτλ. Εντάξει. Για να δούμε αυτό, καλή μου φίλη, πώ λειτουργεί. Λοιπόν, έχουμε εμεί τον αριθμό 15. Ο αριθμός 15, παιδιά, παρατηρούμε ότι είναι τι. Είναι πιο κοντά στην ολοκλήρωση της δεκάδας που είναι το 20. Εντάξει. Αυτό το παρατηρούμε πάνω στον πίνακα των δεκάδων. Οπότε, αν το στρογγυλοποιείς εδώ, τι γίνεται. Αυτό στρογγυλοποιείται και γίνεται 20. Δηλαδή, τι έγινε. Το ψηφίο που θέλουμε να στρογγυλοποιήσουμε το 1 αυξάνει κατά ένα, άρα η μία δεκάδα γίνονται δύο δεκάδες, εντάξει, και ό,τι είναι στα δεξιά του μηδενίζεται. Ή πάρα για παράδειγμα το 57. Το 57 είναι πιο κοντά στο κλείσιμο της δεκάδας. Έτσι. Το 57, αν το στρογγυλοποιήσεις, κάνει 60. Επαναλαμβάνω, το 5 όπου γίνεται η στρογγυλοποίηση 5 δεκάδες έγιναν 6, ενισχύθηκαν κατά μία, και ό,τι είναι δεξιά μηδενίζεται. 60. Εντάξει. Πάρε το 73. Α, το 73 εδώ, παιδιά, είναι πιο κοντά εδώ στην αρχή, δεν έχουμε κάνει και με αχνά, παρά στο τέλος εδώ της δεκάδας που είναι το 80. Άρα το 73, άμα θες να το στρογγυλεύσεις, το είναι πιο κοντά στο 70. Γίνει στρογγυλοποιημένο 70. Δηλαδή, το ψηφίο της στρογγυλοποίησης τώρα παρέμεινε ίδιο και όλα τα δεξιά μηδενίστηκαν. Κατάλαβες. Οπότε, καλή μου φίλη, όταν το επόμενο ψηφίο από αυτό που θέλεις να στρογγυλοποιήσεις, το επόμενο είναι τι, από 5 και πάνω, 5, 6, 7, 8, 9, δεν τι συμβαίνει.
Το ψηφίο της τογγυλοποίησης ανεβαίνει ένα-ένα, δηλαδή από ένα γίνεται δύο, έτσι, και τα λοιπά, ενώ ό,τι είναι στα δεξιά ψηφία, αυτομάτως μηδενίζεται. Δηλαδή, καλή μου φίλη, αν ήθελα εγώ να στογγυλοποιήσω το 187, αυτό είναι τι, το 187. Είναι παιδιά τι. Θέλω να στογγυλοποιήσω στην εκατοντάδα, στο 1. Το ψηφίο όμως που είναι αμέσως μετά είναι το 8. Άρα τι, η μία εκατοντάδα θα ενισχυθεί κατά μία και θα γίνει δύο εκατοντάδες, 200. Εντάξει. Και όλα τα υπόλοιπα ψηφία θα μηδενιστούν. Άλλωστε, παιδιά, το καταλαβαίνουμε. Ό,τι μοτίβο ισχύει για τις δεκάδες, το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται σε εκατοντάδες. Το 187, έτσι, είναι πιο κοντά στο 200 παρά στο 100. Εντάξει. Λογικό είναι λοιπόν να το υλοποιήσει, να ενισχυθεί και να πάει στο 200. Λοιπόν, καλή μου φίλη, τα απολαμβάνουμε ήρεμα και στοχευμένα στο βιβλίο μας «Μαθηματικά μπαίνω πρότυπο γυμνάσιο anos.gr» και φυσικά στο κόσμο με την αναλυτική διδασκαλία σε βίντεο. Καλή επιτυχία σε όλους!